Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ θα δούμε ένα τρόπο με μία λίμα μόνο πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη μύτη της βέργας. Αν δείτε, είναι σχεδόν πλατή αυτή η μύτη μπροστά. Βάζουμε τη βέργα σε μία επίπεδη επιφάνεια. Βάζουμε λίγο ταινία στο φτεράκι για να μην ανοίγει. Και απλά κάνουμε την κίνηση όπως την κάνω. Στην ουσία στη λίμα δεν κάνουμε κάτι, απλά την κλίση δίνουμε. Και με το δεξί χέρι τη γυρίζουμε γύρω-γύρω, να παίρνει όλες τις στροφές δηλαδή για να λιμάρεται από όλες τις μεριές. Με αυτόν τον τρόπο δεν παραμορφώνεται, γιατί αν δεν αλλάζουμε κλίση στη λίμα, λιμάρεται σωστά, δηλαδή δεν θα είναι από τη μια μεριά έτσι και από την άλλη αλλιώς. Εντάξει, κάποιοι που θα δουν το βιντεάκι μπορεί να πούνε υπάρχουν σβουράκια, τροχάκια να το κάνεις. Εντάξει, εγώ δεν προτιμώ τροχάκια ή σβουράκια γιατί σηκώνουν θερμοκρασία και όσο να είναι χαλάει η μύτη της βέργας. Μπορείς βέβαια να το κάνεις σε χαμηλές στροφές και να αναδιαστήματα να τη βουτάς στο νερό και θα είναι κομπλέ. Εντάξει, εγώ το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το δείχνω για κάποιον που δεν έχει ούτε σβουράκι ή οτιδήποτε, με μία λίμα μόνο 3-4 ευρώ. Είναι πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται κάποια τεχνική, ούτε κάποια δεξιότητα. Είναι πολύ εύκολο. Ανάλογα το λιμάρισμα προς το τέλος, δίνουμε σχετικά μία κλίση στη λίμα για το τελικό, για τη μύτη. Δηλαδή ανάλογα κοιτάζουμε αναδιαστήματα και προς το τέλος δίνουμε στη λίμα την κλίση για να φτιάξουμε τη μύτη μπροστά. Τώρα αν κάποιος δεν το θέλει και θέλει να βαράει σε πέτρες, μπορεί να το κάνει, να την κάνει τη μύτη πιο χοντρή. Είναι πολύ εύκολο. Με κόστος 4-5 ευρώ που κάνει λίμα. Είναι... Εντάξει, το δείχνω περισσότερο για κάποιους που δεν έχουν ούτε τροχάκια, ούτε σβουράκια, ούτε τίποτα. Ούτε 1,5-2 λεπτά το πολύ παίρνει. Έτοιμοι.